Καλησπέρα, Τεκμάνα, ξεμείνετε σαν εδώ. Και αν βλέπει αυτό το βίντεο, λογικά είμαι στην Βαρκελόνη, στην ανακοίνωση των ρολογιών τη Huawei. Και έχω σήμερα στα χέρια μου το Huawei GT5 Pro. Ναι, από την Huawei στην ωραία κατηγορία. Ε, έρχεται με τη μούλα από 379 ευρώ για τη μαύρη έκδοση που έρχεται με ε, καουτσούκ στο λουράκι και έχω και αυτή την έκδοση με το μπρασελέ στα 499 με, με μπρασελέ από τιτάνιο. Ε, είναι το νέο ρολόι της εταιρείας. Έχει κάποιες πολύ σημαντικές αναβαθμίσεις και πάμε να το ανοίξουμε. Το ωραίο με τα ρολόγια τη Huawei είναι ότι από εδώ κάνεις αυτό και απλά ανοίγει, δεν θέλει κοπίδια, δεν θέλει τίποτα. Και πάμε, πάμε Έλα, α, ναι, έχω το τιτάνιο μου. Ε, με το, το, το λουράκι τιτάνιο. Ε, δεν έχει κάτι άλλο γύρω γύρω το κουτί έτσι, αυτά είναι το 46 χιλιοστά ρολόι το αντρικό και ε, εδώ είναι το ίδιο το ρολόι τι άλλο θα βρούμε μέσα εδώ οδηγίε και περιεγγύσεως και από εδώ ο φορτιστής και εδώ θεωρητικά εμένα είναι sample, δεν ξέρω αν Α, έχει πέσει μέσα. Έχουμε κάποια έξτρα κομμάτια για τον μπρασελέ, για την ακρίβεια 4, για να αυξομοιώσουμε ανάλογα με το χέρι μας. Φυσικά εδώ έχουμε τον φορτιστή. Είναι ο τυπικός USB σε ασύρματο φορτιστή για το ρολόι. Τον έχουμε ρίσει σε όλα τα ρολόγια της Huawei. Είναι πολύ καλή φάση και μάλιστα φορτίζει το ρολόι σε εκατό λεπτά πλήρως, από το μηδέν αποκλειστό. Λοιπόν, εδώ είναι το ίδιο το ρολόι. Αυτό κόβεται ή θα το διαλύσω όλα. Για να δούμε. Και να μην κόβεται δεν μας ενδιαφέρει γιατί εδώ έχουμε κουμπάκι. Το πατάς. εδώ, Άμα το πετύχω και τραβάς. Οπότε, παμπαραμ, βγήκε. Και μια και το άνοιξα, πίσω έχουμε κεραμική επιφάνεια ε, από νανοκεραμικούς κρυστάλλους. Ε, βλέπουμε τελείως διαφορετικό τον αισθητήρα πίσω. Για παράδειγμα, αν βγάλω το GT4 που έχω εδώ, ο αισθητήρα πίσω είναι πολύ διαφορετικός από αυτόν εδώ. Όχι πολύ, αλλά έχει κάποιες διαφορές. Έτσι, λοιπόν, άσε αυτό στην άκρη ούτως ή άλλως τώρα δοκιμάζουμε αυτό να κλείσω το κουτί και να έρθω εδώ λίγο σε κανονικά τώρα λοιπόν να βγάλω και το προστατευτικό της οθόνης έχουμε κατασκευή λοιπόν από τιτάνιο και για, το, για την κάσα ε, ζαφύρι μπροστά δεν γρατζουνίζεται με τίποτα παιδιά ό,τι ρολόγια Huawei έχω τα έχω φάει σε τείχους σε μέταλλα ο τείχος μπορεί να πάθει η οθόνη εδώ πέρα το γυαλί τίποτα. Και επίση, όπω είπαμε, νάνο κεραμικό. Ε, μάλιστα, είναι πιο λεπτό σε σχέση με τα προηγούμενα λιγάκι. Πιο μαζεμένο. Ε, ένα οχτάγωνο εδώ, στην ε, στεφάνη. Και. Να δούμε, ανοίγει. Ε, IP 69K. Είναι. Πώ είναι το IP 68? Απλά και για ζεστό νερό. Ε, αντέχει νερό βάθους μέχρι 40 μέτρων, είτε θαλασσινό είτε γλυκό, οπότε και στη θάλασσα δεν θα έχετε κανένα το θέμα. Ε, πάρα πολύ ωραία και μια οθόνη, μια μισή ίντσα, 360x360 ή μάλλον 466x466 είναι OLED η οθόνη και τη βλέπουμε εδώ. Πάρα πάρα πολύ ομορφό ρολογάκι, αρκετά ελαφρύ γιατί είναι από τιτάνιο και το τιτάνιο παραδοσιακά είναι πιο ελαφρύ και έρχεται με το νέο TrueSense 5 ε, νέο, νέος τρόπος για να μετράει την υγεία μας από την Huawei και πολύ καλύτερος και μάλιστα σε δοκιμές που είδαμε ε, στο GT5 Pro έχουμε καλύτερη ακρίβεια και από τα ρολόγια της Garmin που για πολλούς θεωρούνται κορυφή στο κομμάτι του tracking της υγείας μας εδώ έχουμε ακόμα μεγαλύτερη ακριβία. Λοιπόν, ε, προφανώς από εδώ έχουμε ηχιάκι, από εδώ έχουμε το μικρόφωνο, που δεν ξέρω πώς θα φάνει στο μαύρο, εδώ είναι, να το πω, να έχει φως όσο όχι, εδώ είναι το μικρόφωνο, από εδώ είναι το ηχείο, οι γρήλες, η κορώνα, η τα γνωστά και το δεύτερο κουμπί, προγραμματιζόμενο και προφανώς είναι και η Από εκεί παίρνουμε ηλεκτροκαρδιογράφημα και μετράμε και ελαστικότητα αρτηριών και τα λοιπά και τα λοιπά πίσω. Λοιπόν, έχω μαζί μου το έμπιστο P70, ε, Pure 70, sorry, Ultra και περασμένο το Huawei Health εδώ. Λοιπόν, καινούριο QR εδώ. Ναι, το είχα ανοίξει, για να το δούμε όλα okay. και πάμε να περάσουμε το ρολόι να δούμε τι λέει A device Oop. watch vl αυτό είναι είναι ρήγμα ακόμα δεν έχει πάρει το τελικό τελικό software τουλάχιστον όχι την ώρα που ε, κάνω το βίντεο γιατί είμαι λίγο πριν την παρουσίαση έχουμε καινούργια γραφικά Βλέπω εδώ, pairing, allow. Λοιπόν, ναι, τα έχω διαβάσει όλα, συμφωνώ. <Τομίλιο> <Τομίλιο> διαφορετικό το pairing η φάση εδώ. Next, double press to switch between open tasks. Rotate για να κάνει scroll. Και το πατάς εδώ, οκ, okay, ναι, done. Next, Έχουμε 3% μπαταρία, ok, access to your location, κάτω. Εδώ σου λέει τι access θέλει τέλος πάντων. Ναι. Πάρε και στο μικρόφωνο. Πάρε και στην κάμερα. Αυτά, more permissions. Multi device collaboration, ναι γιατί είναι Huawei το κινητό. Ε, settings. location. Ότι θέλουμε συνέχεια για να παίρνει τον καιρό ανάλογα με το μέρος που είμαστε. Λοιπόν, είναι λίγο περίεργα το πώς εμφανίζεται και φαίνεται εδώ πέρα και ένα κάτι γράμματα να περνάνε γιατί είναι η βέτα έκδοση της εφαρμογή. Ε, ακόμα μ, δεν έχει βγει στην αγορά η συσκευή οπότε είναι λίγο περίεργη φάση. Όσο λοιπόν αυτό προσπαθεί να κάνει τα δικά του εδώ, εμείς πάμε να δούμε το ρολόι. Α, συνδέθηκαν όλα, κομπλέ. Λοιπόν, πάμε στο για το ρολόι. Θα το φέρω εδώ. Πάρα πάρα πολύ ωραία οθόνη. Αρκετά φωτεινή. Ε, λοιπόν, πάμε ρυθμίσεις. Bluetooth, τα γνωστά. Μπορούμε να συνδέσουμε ακουστικά. Έτσι, ψάχνει να βρει τέλο πάντων. More connections εδώ. Health και Fitness, μπορείς να προσθέσεις κάποια συσκευή ε, όπως ζώνη για καρδιακούς παλμούς, ε, να το συνδέσεις σε κάποιο διάδρομο ή κάποια συσκευή ή τέτοιο. Αχα, update. Τέλος πάντων, δεν το κάνω τώρα, πάμε να συνεχίσουμε. Κάποια ε, ζώνη για καρδιακούς παλμούς, κάποιο έξτρα γκατζετάκι. NFC για το Wallet, δεν υποστηρίζεται ακόμα στην Ελλάδα. Ε, να, οι τραπέζες δεν ψήθηκαν ακόμα. Um, manage cards. Next, next. Ναι. Οκ, okay, οι κάρτε έξω. Display και φωτεινότητα. Η φωτεινότητα πάει πολύ παραπάνω, αλλά νομίζω ότι το και λιγάκι εδώ. Το βάζουμε στο αυτόματο και είμαστε πιο άνετοι. Ε, ναι, σε πόσο θέλουμε να μένει ανοιχτή, πόσο θέλουμε να κλείνει. Οκ, okay, ειδοποιήσει, pin. Permission Manager, Smart Assistance είναι το, ε, η Leia, το φωνικό βοηθός της Huawei. Offline Maps, αυτό έχει πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον ε, ε, να δείχνει υψομετρικές ε, γραμμές, Map View, North Up ή Auto Rotate ανάλογα με την πηξίδα, Open on Phone λέει εδώ, okay. και από εδώ πέρα θα μας Επιτρέψει να κατεβάσουμε, είναι 200MB βέβαια το χάρτη της Ελλάδας, 300MB άμα θέλουμε και τις ρευστρομητικές γράμμες. Βάλτε το να κατεβαίνει, έμπρος ε, λοιπόν καλή μου γραμμή, workout settings, heart rate data και broadcasts, ok. Ε, και system και updates εδώ, το software update που βλέπαμε πριν, εντάξει, ok. Ναι. δεν το κάνω τώρα θα μπορεί να πάρει πολύ ώρα λοιπόν πάμε εδώ στις εφαρμογές θα βρούμε καιρό εδώ τα φυλαράκια αυτά είναι γενικότερα η κατάσταση της υγείας μας και σου λέει πως κοιμάσαι η διάθεσή σου και η άσκησή σου ε, θερμοκρασία δέρματος, μηνύματα, βασικά τα notifications είναι εδώ, φακός, next, next, από εδώ παίζουμε και με τη φωτεινότητα, αυτό τα είχαν τα προηγούμενα ρολόγια, χάρτες, ε, τώρα περνάει το offline χάρτες, θα το δούμε μετά. Ε, ξυπνητήρια, μουσική, ένα τραγούδι λέει έχει μέσα. Κλασικά. Now, climb... Μια χαρά. Πάρα πάρα πολύ ωραία. Για ρολό είναι μια χαρά ο ήχος του. Ε, Τηλέφωνα, ύπνος, άσκηση, οι ρυθμίσεις που είδαμε χρονόμετρα, οξυγόνο στο αίμα, Άλλες ασκήσεις, τα σερκλς, εδώ βρίσκουμε το κινητό μας. Ε, βαράει το κινητό για να το βρούμε, τα έχουμε δει όλες, πολλές φορές αυτά. Αυτό εδώ, emotional well-being. Αυτό πρώτη φορά το βλέπω. Προσπαθεί όμως, σου λέει δεν είναι medical software αυτό, αλλά είναι σαν σημείο αναφοράς. Ε, μας δείχνει τα επίπεδα στρες και τη διάθεσή μας. Οκ. Okay αυτό αγκρί οκ, okay. επίπεδα στρες και ισορροπία το λέει και πρακτικά ε, έχει κάποιες ασκήσεις για να ρίξουμε το στρες και να δει την διάθεσή μας γενικότερα ε, ασκήσεις αναπνώνουν εδώ πέρα το wallet το οποίο δεν υποστηρίζεται πως θερμίδες καταναλώνουμε πηξίδα και εδώ είναι το ECG ηλεκτροκαρδιογράφημα για να παρακολουθούμε γενικότερα την υγεία μας πάρα πάρα πολύ ωραία και ελαστικότητα αρτηριών ε, πολύ ωραία πραγματάκια είναι πολύ όμορφο ρολόι είναι λίγο πιο επίσημο ενδεχομένω για πολλού. δεν είναι τόσο το, το σπορ αυτό με τον μπρασελέ το μαύρο είναι πιο σπορ και είναι και μαύρο και το πλαίσιο γύρω γύρω τα μέταλλα κτλ ε, ναι Γενικά είναι ένα πάρα 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 πολύ ωραίο ρολόι. Αν πει γούστα είναι αυτά, μπορεί να προτιμάς εσύ το πασινό. Το GT3 Pro, γιατί το GT4 δεν είχαμε Pro. Ε, οπότε, ναι. Ε, είναι πολύ πολύ ωραίο. Και από εκεί και πέρα, εδώ κάνει ακόμα loading γιατί φαντάζομαι Scan to Download Petal Maps. Α, αυτό συγχρονίζει με το Petal Maps πρακτικά εδώ κατεβάζει ακόμα εις το δούμε αργότερα πάμε να δούμε και λίγο τι παίζει από ασκήσεις έχουμε πάνω από 100 ασκήσεις και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον βέβαια τώρα κατεβάζει τους χάρτες εδώ και από τη φαίνεται θα πάρει κάποια ώρα ε, outdoor run εδώ λοιπόν ξεκινάμε την άσκηση θεωρητικά τρέξιμο έξω τώρα δεν πιάνει GPS εδώ μέσα έχουμε και φωνητικέ τέτοιε. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα ε, χρόνο, βήματα, πόσε τρεμέ έχουμε κάψει κτλ. Υψόμετρο, ισορροπία και σου βγάζει δεξιά-αριστερό πόδι που πατάμε περισσότερο και πιο, πιο πόδι περισσότερο και πιο λιγότερο, το dominant πόδι τέλο πάντων, όπω είναι και με τα χέρια. Οκ. Okay training by, πόσο θα τρέξουμε και Wait, η... yeah. okay. εδώ πέρα μας έχει την AI η οποία μας λέει πόσο θα έπρεπε να τρέχουμε σε σχέση με αυτό που τρέχουμε για να πετύχουμε τα αποτελέσματα που ε, επιθυμούμε η ένταση training stress πόσο είναι αερόβιο, πόσο αναερόβιο και εδώ πέρα είναι οι χάρτες θεωρητικά μας βγάζει στο χάρτη που βρισκόμαστε. Ε, πολύ πολύ ενδιαφέρον και αυτό που είναι φοβερό κλείστο αυτό ended. φαντάζομαι δεν υπάρχουν πολύ αλλά είναι πολύ εντυπωσιακό είναι το golf σου έχει δέμο πως να παίξεις και τα λοιπά και αυτό πρέπει να βρω που είναι βέβαια έχει 15.000 γήπεδα γκολφ, οπότε σου λέει που, πώς και που είναι τρύπα, που είσαι εσύ, πόση απόσταση έχεις από τον τρύπα που πρέπει να πετύχεις. Ε, εδώ, νομίζω εδώ είναι γκολφ, γκολφ, Οκ, για να δούμε που είναι το γκολφ. Γκολφ, εδώ, Course Mode, Search Nearby. Ναι, τώρα δεν έχουμε GPS εδώ. Σου βρίσκει πιο γήπεδο είσαι και. Καταλαβαίνει από το GPS σε ποια τρύπα παίζεις, Έτσι, Οπότε σου λέει, είσαι από, εδώ, από εκεί που είσαι μέχρι την τρύπα είναι τόσο. Πρέπει να βάλεις τόση δύναμη. Πρέπει να χρησιμοποιήσεις αυτό το μπαστούνι. Πρέπει να παίξεις έτσι. Μετράει και το swing που κάνουμε για να βαρέσουμε. Υπολογίζει, δίνει τα πάντα από πληροφορίε. Την ίδια στιγμή έχουμε και την αναβαθμισμένη λειτουργία diving, free dive και άπνια training. Εδώ σε sea water, fresh water, custom, sea water έστω για ελεύθερη κατάδυση. Οκ. Okay. okay. Λοιπόν και σου λέει βάθος, υπολογίζει το βάθος κανονικά. Ε, θερμοκρασία, ε, ξίδα, και τα λοιπά. Χρονόμετρα για τι αναπνοέ. Έχει πολύ πολύ ωραία σκηνικά και φυσικά δεν έχει μόνο free diving. Πάμε να το κλείσουμε εδώ. Κρατάμε πατημένο. Παίζει με τα κουμπιά γιατί και κάτω από το νερό όταν είμαστε ντρωμένο, Το touch ξέρετε δεν είναι πάντα το καλύτερο. Λοιπόν, Πάρα πάρα, 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 πολύ ωραία. Και στο κάστον κα, κάτω θα βρούμε ένα σκασμό εδώ ε, ασκήσεις και τύπου αθλητισμού. Diving, driving range, pool swim. Και στο συν ακόμα παραπάνω. άρση βαρών βλέπω εδώ. Κέντο. Παράλληλη ε, ζυγή. Belly dancing. Μπαλέτο. Έχει τα ντερά του. Κοιτάξτε το πέρα ασκήσει. Όλα αυτά είναι τύποι αθλητισμού parkour, BMX, ε, αυτοκίνητο αγώνες. Το σημαλεξίπτωτο αυτό δεν έχω ιδέα τι είναι. Έχει πάρα πάρα πολλά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια άσκηση που δεν υπάρχει. Το εντυπωσιακό είναι πως το GPS του είναι και αυτό βελτιωμένο πέρα από τους αισθητήρε σε φάση ε, πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια που είμαστε στο χάρτη Τι αποστάσει έχουμε διανύσει Και ε, ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια Ακόμα και σε σχέση με τα Garmin όπω είπαμε Είναι τελείως αναβαθμισμένο Γιατί χθε πολλοί λέγανε εντάξει δεν είναι και Garmin ε, Τώρα είναι καλύτερο από Garmin Λοιπόν και φυσικά Εδώ είναι workout Μπορούμε να το προγραμματίσουμε αυτό να κάνουμε ό,τι θέλει Εδώ έχουμε και Καρδιακούς παλμούς ναι, μετράει. 88, μια χαρά. Κανονικό μου φαίνεται. Και φυσικά εδώ είναι το ECG. Ε, α, 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 ναι, πρέπει να κάνουμε το update. Ε, είναι γενικότερα πολύ ακριβείς οι αισθητήρες του πλέον. Αν το Watch D που είχα στο νοσοκομείο όταν είχα μπει πριν δύο χρόνια τα πήγαινε μπόμπα Αυτό είναι πολύ πολύ βελτιωμένο Οπότε καλή φάση ε, Αυτά από το ρολόι Δεν βλέπω κάτι στραβό Όμορφο είναι, στυλάτο είναι Ποιοτική κατασκευή Ειδικά αυτό με το Μπρασελέ Είναι πολύ ωραία αθόνη Τρομεροί Ε, Είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο ρολόι Δεν βρίσκω Λόγο να μην το γουστάρει κάποιο, να μην το θέλει, να μην τον βολέψουν οι μετρήσει που δίνει. Οκ. Okay, δεν έχει πληρωμέ. Okay. Εντάξει. Οκ. Ούτω ή άλλω, δεν είναι LTE ρολόι. Οπότε αναγκαστικά θα το κινητό. Δεν είναι κάτι να κάνει. Έλα. Ή να βγάλει την κάρτα σου. Αυτά είναι λίγο τάξη, του εφέ. Κατά τη γνώμη τη δική μου, ότι. Α, το ρολόι, πάμε. Okay. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ποτέ. Ακόμα και όταν είχα ρολόγια που έχουν ε, πληρωμές. δεν πληρώναμε το ρολόι αλλά αυτά είναι γούστα κάποιος μπορεί να τους βολεύει τους, αυτούς που οδηγούν μηχανή για παράδειγμα ναι στα διόδια αν δεν έχουν υπάρξει. αλλά και πάλι συνήθως έχουν το κινητό πάνω στο, κάπου στο ταμπλό είναι αυτό για να έχουν το GPS ε, τέλος πάντων γούστα είναι αυτά εμένα δεν με πολύ ενδιαφέρει κάποιο το την ενδιαφέρει πλήρωμες στο ρολόι ε, αλλά οκ okay. ε, από μένα είναι πάρα πολύ ωραίο ρολόι. Βελτιωμένο σε σχέση με τα προηγούμενα και από αισθητήρε και από ακρίβεια και από βάθος που μπορεί να φτάσει. Ε, είναι ένα πολύ ωραίο ρολογάκι. Οπότε καλή φάση. Αυτά από μένα. Αν σας άρεσε το βίντεο, thumbs up. Αν έχετε κάνει ήδη λίγα, σου στην περιγραφή. Καμπανάκια να πενειδοποιήσει. Και να είστε όλοι καλά. Να περνάτε καλά. Και μέχρι το βίντεο τα λέμε.